Θρήνο στην Ιερά Πέτρα στην κηδεία του άτυχου Γιώργου Νταγιάκου, του 36χρονου που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια εκδήλωσης από άσκοπο πυροβολισμό και το χέρι του ίδιου του Μπατζανάκη, με τον οποίο επί χρόνια είχαν σχέση αδελφική. Ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν συνέχεια μαζί του, ουσιαστικά αδερφός του. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένη. Η οικογενειακή τραγωδία, με τελευταία πράξη την εξώδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής στην Ιερά Πέτρα, έχει στοιχεία αρχαίας τραγωδίας, με την οικογένεια του άτυχου άνδρα, τη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί του, να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Κρίμα είναι, νέοι ανθρώποι, κρίμα είναι δυστυχώς. Όλοι οι Κριτσά είναι συγκλονισμένοι, ήταν καλά παιδιά, ήταν πάνω στην παρέα ένα ατύχημα. Παίξανε με τα όπλα γιατί νομίζανε ότι θα κάνανε πανηγύρι. Ένας νεκρός, άλλος στη φυλακή. Ολόκληρη η κοινωνία της Ιεράπετρας, του Λασιθίου αλλά και της Κρήτης είναι ανάστατη από το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο οροπέδιο του Καθαρού. Έγινε υπό συνθήκες έντονης μέθης με τη χρήση του όπλου. Τη στιγμή που εκείνος πήγε να πυροβολήσει προς τον αέρα, πέρασε μπροστά του και δέχτηκε την μοιραία σφαίρα. Το κακό είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει σπίζει. Έχει αφήσει ένα μικρό παιδί ορφανό, μια μικρή γυναίκα. Όταν ο δράστης συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, υπέστη σοκ, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο συνήγορος υπερασπισής του, βρισκόταν επί ώρες σε παραλήρημα. Ο κατηγορούμενος είναι ασφαλώς συντετριμμένος. Χθες που τον είδα εγώ, λίγο μετά ήταν σε παραλήρημα. Πέραν της μέθης συνειδητοποιούσε και το τι είχε συμβεί και ποιος άνθρωπος έφυγε και ποιες συνθήκες και κόντεψε να τρελαθεί, φώναζε, έκλαιγε, οδυρόταν. Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο οδηγήθηκε χθες το απόγευμα στα δικαστήρια Νεάπολης, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Μια γυναίκα χωρίς σύζυγο, το παιδί του ήταν όντως χωρίς πατέρα, χωρίς λόγο, σε μια υποτιθέμενη γιορτή που θα έπρεπε να όλοι να διασκεδάζουν και να χορεύουν, είχαμε μια τέτοια κατάληξη. Είναι κακώς εννοούμενο, δεν είναι έθιμο στην πραγματικότητα. Έτσι, δεν είναι έθιμο στην πραγματικότητα αυτό. Χωρίς να θέλουμε να προδικάσουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, γιατί κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και έχει ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό που μένει από αυτή την ιστορία είναι ότι είναι μια τραγική κατάσταση. Υπάρχει μια τραγικότητα σε αυτήν την ιστορία που δείχνει πόσο δύσκολα μπορούν να γίνουν τα πράγματα εάν δεν προσέξει κανείς και αν πραγματικά δεν βρίσκεται σε εγρήγορση να μην συμμετέχει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Μέχρι και αυτή την ώρα το φωνικό όπλο με το οποίο έριξε ο 32χρονος άνδρας στη μοιραία σφαίρα δεν έχει εντοπιστεί, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι στην ταραχή του την επίρρεια μέθης και την απόγνωση για αυτό που είχε προκληθεί, ο κατηγορούμενος που εξ αρχής παραδέχθηκε τι είχε συμβεί και δήλωσε συντετριμμένος, το πέταξε σε σημείο που αδυνατεί λόγω της κατάστασής του να θυμηθεί. Τώρα τελευταία αυτό που γίνεται και στις κουρές εδώ πέρα, δεν ήταν παλιά, δεν ήταν έτσι. Τώρα τελευταία τα έχουν φέρει αυτά τα έθιμα και αυτές τις συνήθειες να κάνουν τις κουρές και να γίνεται ένα γλέντι τρικούβερτο και ανεξέλεγκτο. Είναι λάθος να παίζουμε μπαλωθιές, η νεολαία είναι λάθος. Είναι λάθος. Μπαλωθιά για μένα είναι λάθος. Ο 36χρονος πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι αυτή την ώρα, δέχθηκε τη μοιραία σφαίρα στη θωρακική χώρα και αρχικά μεταφέρθηκε με όχημα από το σημείο που γινόταν το γλέντι, ενώ εν συνεχεία φτάνοντας στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.